Αυτές οι μικρές ιστορίες από ερωτικές απογοητεύσεις, το τι είπε ο Γιώργος, να νομίζω ότι ο πατέρας μου και η μάνα μου πρέπει να ήταν καταπληκτικοί πατράδες και μάνας, και επειδή δεν ήταν, έχω προβλήματα. Όλο αυτό το μπυρί-μπυρί, τον Thor δηλαδή, μπορεί και μας λέει κάποιος, μπορεί να πάρει τέλος. Και γιατί η αυτογνωσία έχει τόσο μεγάλη σημασία, και έχω ζαλίσει τον έρωτα, παρόλο που μας τα έχουν διδάξει πιο σοφοί, ή μόνο σοφοί, γιατί δεν θέλω τουλάχιστον σοφό. Είναι γιατί όταν κανείς αρχίζει και δει το μηχανισμό του νου, θα δει πόσο αδυσόπιτος είναι ο νους με τον εαυτό, με μένα, ή αν θέλετε πόσο αδυσόπιτος είμαι εγώ με τον εαυτό μου, κρίνοντας μία μόνο ιστορία. Λέω το πρωί, δεν μίλησα καλά ή απέτυχα στη δουλειά μου ή έχασα έναν πελάτη ή δεν ξέρω τι είναι αυτό, ένα γάμο, απέτυχα στο γάμο. Και δημιουργώ μια ιστορία, για την ακρίβεια ο νους δημιουργεί μια ιστορία. Και κλειδώνω με αυτή την ιστορία. Ξέρετε, το ανάποδο του ποιος είμαι, που είναι η πιο σημαντική ερώτηση που μπορεί ποτέ κανείς να κάνει για να ανακαλύψει τελικά τι υπάρχει μέσα, είναι να το κάνει καθημερινά σαν πρακτική σε οτιδήποτε συμβαίνει. Όχι μόνο στα κακά, ειδικά στα καλά. Δηλαδή κάποιος είχε ζέδα σήμερα, μείνεις άσχημα στη γυναίκα σου. Ναι, αλλά δεν είμαι αυτό. Πέτυχες, πήρες βραβείο σήμερα. Ναι, αλλά δεν είμαι αυτό. Είναι μια ιστορία αυτή. Έγινε, τελείωσε. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα, ξέρετε, και αυτή είναι η διαδικασία της αυτογνωσίας, που εξελίσσεται σιγά σιγά. Πολύ σιγά σιγά. Κάναμε ένα βίντεο για τη σημασία. Να δω πού εγώ δίνω σημασία. Και κάποια στιγμή θα δω ότι δεν δίνω και σημασία ούτε καν στο εγώ. Αλλά αυτό αργεί πάρα πολύ. Είναι ότι ζω πιο απελευθερωμένος. Καμία οργάνωση δεν μου το δίνει αυτό. Η οργάνωση με θέλει πιο βαρκυκλωμένο μέσα στις ιστορίες. Υπάρχει κάποιος, αναστήθηκε, άμα το κάνει. Ιστορίες. Ζούμε μέσα σε συνεχείς ιστορίες, οι οποίες είναι πάντα επώδυνες. Είναι πάντα φοβικές. Και είναι τόσες πολλές φοβικές που έστω και αν αναδυθεί μια καλή ιστορία, την πετάμε αμέσως. Δεν έγινε τίποτα. Μα πώς δεν έγινε κάτι, πέρασε όμορφο στο δοκιμάσιο. Εντάξει, μόνο τώρα έχουμε πει ότι τα άρα πολύ μετά τώρα. Μην τα ταιριάζουμε και πολλά άλλα. Ζούμε μέσα σε ιστορίες, δηλαδή μέσα σε ψέμα. Το τι έγινε όταν ήμουν παιδί δεν υπάρχει πλέον. Έτσι, είναι μια ιστορία. Εντάξει, την έμαθα και μπορεί να μου δείξει μια κατεύθυνση. Άρα αυτό έγινε. Μέχρι εκεί όμως. Όχι, λέει κάποιος. Είμαι και αρχίζει και λέει ιστορίες. Είμαι αυτό και αυτό και αυτό. Θα σου πω εγώ ποιος είμαι. Λίγα λόγια. Και λέει κάποιος που σε κοιτάει, δεν είσαι τίποτα από όλα αυτά. Και το λέει ο μυστής, με αγάπη. Δεν είσαι αυτό το πράγμα που περιγράφεις. Δεν είναι ένα πράγμα. Είναι ιστορία, ξέρετε. Μία σειρά από πράγματα που τη βάζουμε σε μια χρονική στιγμή και βάζουμε και διάφορα φώτα και χρώματα και φτιάχνουμε μια ιστορία. Μια θεατρική παράσταση. Τι είναι μια θεατρική παράσταση? Πράγματα είναι που πάνε και έρχονται. Και εμείς, ως ένα άλλο πράγμα, συγκινούμαστε είτε να γελάμε είτε να κλαίμε. Και έχουμε εγκλωβιστεί σε αυτήν την ιστορία. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που μαθαίνει κανείς άμα ξεκινήσει τη μυσικοθεραπεία, την ψυχανάλυση, ίσως. Και πολλοί άλλες εκφάνσεις. Να σταματάς και να κόβεις αυτή την απόλυτη σύνδεση την ιστορία. Αυτό που λέει ο λαός, να συνεχίζεις να κλαίς για το χυμένο γάλα. Γιατί κάποιος ήρθε και σου λέει, μαχήθηκε το γάλα. Τι θες να κάνουμε τώρα? Έχεις δύο επιλογές. Ή θα συνεχίσεις να κλαις και θα μένεις άπραγος και θα κλαις όχι μόνο για το κειμένο γάλα, αλλά για το κράτος, για τους εξουσιαστές, για αυτούς που σε αναγκάζουν να αγοράζεις πράγματα. Όλα αυτά τα όνομα που ακούμε. Όλα αυτά τα ανώριμα πράγματα που ακούμε. Γιατί αυτές οι ιστορίες λέει μόνο ένα παιδί. Ο μπαμπάς μου φταίει. Το Γιωργάκη φταίει. Γιατί δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Του αρέσουν οι ιστορίες. Γιατί έβλεπα ένα παιδί, πού να ξέρει ότι έχει την δύναμη να πει. Κανείς δεν φταίει. Έγινε, πρέπει κάτι να κάνω για αυτό το πράγμα. Αυτό που με ρωτάτε κιόλας ακόμα και στο χωρισμό. Μου λέει, πώς άμα έχεις χωρίσει να μην σου πει το γιατί. Τι σημασία έχει να μου πει το γιατί? Θέλει να χωρίσει κάποιος, πρέπει να τον αφήσουν να φύγει. Μπορεί να κάνω διαφορετικά άλλωστε, λες και τον έχω σε Μαντρί, αλλά λέμε τώρα. Και πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτό. Όσο μένω από την ιστορία που εγώ που σ' αγάπησα, που σου τα έδωσα όλα και όλα αυτά τα όμορφα που θα συναφεί, είμαι εγκλωβισμένος στην ιστορία. Και όλα αυτά ξέρετε που ακούτε. Είναι να θυμηθείτε και να θυμηθώ πώς απελευθερώθηκα από την ιστορία. Από τη Μαρία που καψουρεύτηκα και δεν μου δίνει σημασία και πήγαινε κάτω το κρεβάτι από παράθυρο της και
έστειλα λουλούδια και. Και κάποια στιγμή είπα, τέλος η ιστορία. Το έχουμε και σαν φράση. Τελειώσαμε την ιστορία αυτή. Τέλος. Και δηλαδή, βαρέθηκα, το κούρασες. Και τσουφ, έφυγε η ιστορία, γιατί ποτέ δεν υπήρξε. Εγώ την κράταγα. Αυτές οι μικρές ιστορίες από ερωτικές απογοητεύσεις, το τι είπε ο Γιώργος, να νομίζω ότι ο πατέρας μου και η μάνα μου ήταν καταπληκτικοί πατράδες και μάνα, και επειδή δεν ήταν, έχω προβλήματα. Όλο αυτό το μπυρί-μπυρί, τον Thor δηλαδή, μπορεί και μας λέει κάποιος, μπορεί να βάλει τέλος. Όχι σε μία ιστορία ή σε μερικές, σε όλες. Ξεκίναμε μερικές. Είναι μεγάλο πράγμα, ξέρετε, να απομυθοποιήσετε την ιστορία των γονιών σας. Νομίζω ότι ήταν θεοί. Ή ότι επειδή σας φέρονται άσχημα, ενώ ήδη σας ξεφτιλίζουν, που μου είπε μια κυρία που μου έστειλε για τον άντρα της, που ακόμα στην ηλικία που είναι ο άντρας της 50 χρονών, όταν ήρθε στα δικεία με τον πατέρα του, ο πατέρας του τον χαστούκησε και τρελάθηκε πλέον ο σύζυγος και λέω: έχει αργήσει πολύ, πείτε του. Γιατί πάντα τον μείωνε, τον εξεφτιλίζε. Είναι, ξέρετε, μια ιστορία που γυρνάμε πίσω και ενώ κάποιος μας ξεφτιλίζει, λέμε: μα είναι ο μπαμπάς μου. Μα λες ανοησίες, λες μια ιστορία. Γιατί έχω ξαναπεί πάλι ότι η ουσία δεν είναι ποτέ ιστορία. Είναι ο μπαμπάς μου, είναι η μαμά μου, είναι η γυναίκα μου. Υπάρχει σεβασμός, υπάρχει αγάπη, που δεν είναι ιστορία, είναι ουσία. Έχει καλώς. Αν δεν υπάρχει, ό,τι και να λες είναι ιστορία. Και μόνο αυτό που σας λέω είναι μια απελευθέρωση. Κόβω την ιστορία, δεν της δίνω σημασία, την αγνώω, λέω, δεν πας να είσαι όποιος θέλεις. Ε? Το οποίο το λέω πάρα πολύ στους πλούσιους. Άμορε με βλάκα, επειδή έχεις δύο Ferrari, μου είναι πιο εύκολο αυτό. Και δεν λέω και στον εαυτό μου, άμορε βλάκα που έχεις άλλες πέντε Ferrari, που λέγεται το διαζύγιό μου, οι γονείς μου, η δουλειά μου. Και αντί να πω στον εαυτό μου, στο μου βασικά, άμορε βλάκα με παρατάς τώρα, okay. Στη ζωή πράγματα συμβαίνουν, όχι. Έχω κλειδώσει με τόσο πείσμα ο νους, γιατί αυτό σημαίνει νους, που συνεχίζω και αναμασάω την ίδια ιστορία. Γι' αυτό. Ανοίγω πολλά, δεν έχει σημασία. Όποιος ξεκινήσει την αυτογνωσία, μειώνονται οι παρέες του. Γιατί οι παρέες του, που δεν είναι παρέες, που δεν είναι καν φίλοι του, αλλά νομίζω ότι είναι, είναι οι ίδιες ιστορίες. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Ε? Πήγαμε μπουζούκια, πήγαμε με μπάλα στα 12 μας, 52 χρονών, ξαναπηγαίνουμε μόνο μπουζούκια και θα μιλάμε μόνο για την μπάλα. Όπου αν δεν πάει καλά η ομάδα μας, θα κλαίμε σαν πολλά, λες και είμαστε 8 χρόνια. Έχασε η ομάδα μου. Τι λες. Ωραίο πράγμα αυτό που λες. Και πολλά άλλα πράγματα. Αυτή είναι η ομορφιά της αυτογνωσίας. Κάποιος αρχίζει και βλέπει τις ιστορίες και λέει: τι είναι αυτό τώρα, λέει, πραγματικά, τι θες. Δουλεύει για τις υποχρεώσεις του κινητός. Πολύ ωραία. Μέχρι εκεί όμως. Γιατί δεν πας και στην άλλη ιστορία, στην αντιϊστορία. Α, δεν θέλω ύλη, δεν θέλω πράγματα. Γιατί πάλι μια ιστορία, πτάσσει το κεφάλι σου μέσα. Ότι είσαι και πραγματικός, επειδή σου μιλάει ο Θεός, βλέπεις αγγέλους και ζεις στο βουνό. Μια ιστορία λες πάλι. Ένας μύστης έρχεται και κατεδαφίζει όλες. Δεν διαπραγματεύεται, ξέρετε. Αυτό είναι το πρόβλημα στη σύγχρονη θεραπεία. Έτσι. Δεν ασχολείται με τον παπά σου και τη μαμά σου μόνο. Στα διαλύει όλα. Και σου λέει: κοιμάσαι όρθιος. Γιατί αυτή είναι και η τελική, το τελικό απόσταγμα. Όταν ζούμε μέσα στις ιστορίες, που ζούμε όλοι μας, ξέρεις ποιος είμαι εγώ και αρχίζουμε και λέμε το παρελθόν μας, ζούμε στον κόσμο μας. Είμαστε ξύπνοι αλλά κοιμισμένοι. Έτσι, όπως βλέπουμε ιστορίες του ύπνου, βλέπουμε και ιστορίες του ξύπνιου. Και έρχεται κάποιος και δεν ξέρετε. Γιατί μου το γράφετε πολύ σπαστά το πράγμα. Πρέπει να το ξεπεράσετε αυτό το θέμα του απόλυτου. Η αλήθεια είναι απόλυτη. Όχι η αλήθεια του Σοκράτη ή του Ιησού, που νομίζω ότι είναι η δικιά του αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι μία. Ο τρόπος που προσεγγίζει ένας μύστης και θέλει να σε προσκαλέσει να έρθεις, σου λέει ότι το βασίλειο είναι μέσα σου. Δεν είναι λίγο μέσα σου και λίγο έξω σου και λίγο πάνω και λίγο κάτω. Και δεν σου λέει γίνε, όχι παιδί, γίνε 17. Όχι, σου λέει θα γίνει παιδί. Δηλαδή κοινό θα τον σφάξει τον όλο. Θα τι πετάξει όλε τι ιστορίε από το παράθυρο. Και είναι μη διαπραγματεύσιμο αυτό. Είναι απόλυτο. Γιατί όλα τα σχετικά είναι στις ιστορίες. Είναι σχετικό ότι είσαι γαμάτος επειδή πέτυχες. Είναι πολύ σχετικό. Η ύπαρξη ίδια είναι σχετικό πράγμα. Είναι ιστορίες που είναι σχετικές. Οι ιστορίες εδώ είναι άξιες θαυμασμού. Στην Αμερική είναι ούτε για κατούριμα. Είναι αυτό που λένε δεν πιάνεις μπάζα. Οι ιστορίες πάντως δεν έχουν καμία ουσία. Είναι τεχνάσματα, έργα, DVD που έχει μέσα ο νου. Άρα υπάρχουν δύο επιλογές. Ή κάποιος συνεχίζει τις ιστορίες αυτές. Που λέγεται και Matrix, λέγεται Samsara, πείτε το πάλι ό,τι θέλετε ως ορολογία, ή αρχίζει και σιγά σιγά πετάει ένα-ένα CD. Εγώ ο τρανός, εγώ ο αποτυχημένος, εγώ ο σύζυγος, εγώ η μητέρα, μη χάσω το παιδί μου, ο μόνος που ξέρει το καλό του παιδιού μου, τα παιδιά μου και διάφορα άλλα. Και αρχίζει και τις πετάει στο σκυλί, όχι άλλο κάρβουνο, όχι άλλο θέατρο. Στην κυριολεξία αυτό μας πονάμε. Παίζουμε θέατρο. Και είμαστε μέσα στο θέατρο και λέμε έτσι είναι τα πράγματα. Μεγάλη ιστορία. Τι έγινε, το ξέρετε αυτό, Μεγάλη ιστορία, να σου τα πω. Τι θα μου πεις, μια ιστορία θα μου πεις. Μια ιστορία ήταν, η οποία, οκ.
Δεν την έχει κανείς πολεμένη, προς Θεού, έτσι. Αλλά τότε. Και για όσο διάστημα χρειαστεί, προς Θεού. Μιλήσε το πένθος ότι μπορεί να πάρει πάρα πολύ χρόνο, αλλά ας αφήσουμε λίγο τα βαριά, τα μεγάλα. Τα καθημερινά. Έχω να σου πω μια ιστορία. Ο νου σου απλά σου λέει ιστορίες. Γιατί στην ουσία το χάλα απλά χύθηκε. Είτε θα το μαζέψεις, είτε θα αρχίσεις να μιλάς για την επόμενη τη ζωή σου, πώς το χάλα χύθηκε και εξακολουθεί να είναι ακόμα και χυμένο. Κάπως έτσι.